Νέα παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τους πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν στη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών. Μάλιστα, δεν θα δοθεί νέα παράταση σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δώσει μια παράταση για να δηλώσουν οι συμπολίτες τα αδήλωτα τετραγωνικά που είναι υπερβάλλοντα σε σχέση με αυτά που έχουν δηλώσει μέχρι τώρα. Η παράταση αυτή πήγε μέχρι το τέλος Αυγούστου, άρα λοιπόν δίνεται ένα ακόμα χρονικό περιθώριο περίπου 2 μηνών, έτσι ώστε όσοι ήταν ξεχασιάριδες, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δηλώσουν τα τετραγωνικά τους, να το πράξουν. Οι ΣΕΡΕΙ πάντως στην πλειονότητά τους δεν είναι ξεχασιάριδες και φρόντισαν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αυτή εγκαίρως. Σε μεγάλο βαθμό οι ΣΕΡΕΙ το έχουν φτιάξει αυτό το ζήτημα, το έχουν ολοκληρώσει. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος Αυγούστου και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Η διαδικασία για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών είναι απλή, με μια ηλεκτρονική αίτηση στο site της ΚΕΔΚΕ. Ηλεκτρονικά πρέπει να την κάνουν, πρέπει να την κάνουν να μπουν στο site της ΚΕΔΚΕ και μέσα από αυτό να το τελειώσουν. Μπορούν βέβαια να πάρουν και τη συνδρομή των λογιστών τους για κάποιες πιο δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με αποθήκες που δεν έχουν φωτισμό ή κτλ. Και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Νομίζω όμως ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΣΕΡΕ έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή και έχουν τελειώσει με όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά οι ξεχασιάριδες θα μπορούν να το κάνουν μέχρι τις 30 Αυγούστου.